βλέπω. Λοιπόν, είμαστε losers quarters best of 5. Ελπίζω να είναι το εμπάπορο. Που θα ξεκινήσει με ήδη την τρίτη. Ελπίζω να είναι. Ναι, και FD. Λοιπόν, σαν counter στο Rob για να μην πάρει μπάουτσα. Μάλλον επειδή δεν νιώθει να παίξει με Fox εναντίον Rob. Θα μπορούσε, απλά ίσως θέλει το range με το σπαθί. Δηλαδή εντάξει. Ναι, είναι ο χαρακτήρα καλό. Αλλά σίγουρα. Οπα, Foresight. 5 ευρώ, αυτό είναι. 599 παρακαλώ για να έχω καλό air dodge. Και spot dodge. Και spot dodge. Και να σκοτώνω στο 40. Και να έχω κάνει το fetch μα, αλλά πιο γρήγορο. Α, yes. Έλα. Τώρα μπαίνει όπως να είναι βλέπουμε από στιγμή με το Eldos με την παραμέτρα. Το γύρισε, το γύρισε. Έχει κάνει αρκετό πράγμα. Τον έχει κάνει... Τον έχει κάνει πάρα πολύ πρέσο με τον Μπάουρα. Έχουμε... Είχαμε κάτι με τον Κώστα και παίζαμε παραμέτρα. Έχει πάρει λίγο μια μυρωδιά καλή. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είσαι αρκετά έτοιμος άμα δεν το βάλεις σε τουρνουά το pick. Δεν έχει σημασία να παίζεις με ένα παίκτη, ας πούμε, 2-3 χαρακτήρες όλη την ώρα match-up. Πού είσαι, ίδιο ποσοστό. Same το match-up μέχρι στιγμής. Ναι, όντως. Κανένας δεν κάνει commit για τίποτα. Τρελώνει ο τρελό αυτή τη στιγμή. Δεν μπαίνει κανένας, απλά πετάνε safe κινήσεις. Ναι, επειδή... Απ' το M. Ναι, το τρώ. Δεν, lead, τελικός. Κατεβαίνει κάτω και προλαβαίνει να κάνει jump ενώ άλλος ήταν όπως ψηλή. Είναι πολύ γρήγορο γενικά να πέφτει μικρά. Πολύ καλό. Side B, όχι. Μόνο side B, μόνο side B με μήτρα γίνεται. Σε συγκεκριμένο σημείο. Ρισκάρει να φας spike, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και θα πέθανες. Ναι, επειδή είναι... Δεν κάνεις να το λες. Μπάμπορα που πας. Πάει, πάει από κάτω, δηλαδή αν είναι καλά η πίστα. Ναι, αυτό. Απλά έχει αγκαθάκι κάποιο, δεν το αρέσει. Θα πατήσεις το πάτωμα με την Bayer, με τη Mitra έξω. Bayer τράβηξε, έχει κάνει dash attacks. Τώρα πρέπει να το ξέχει. Τώρα είναι στο 71. Με Bayer κάνει ένα downer σε up smash. Σε αυτό το ποσοστό. Δεν θέλω πάρα πολύ να δω τον Μπάμπουρα στα top 3. Όχι, άμα έκανε down smash. Ήταν. Έπρεπε ότι κάνει down air. Με μια spike στο τέλος. Να το. Down air σε upper πάλι. 117. Τσάχνει. Πολύ καλό πακέτο. Τσάχνει down air. Τσάχνει down air. Τσάχνει down air. Μπροστά. Ω, τέλος. Ναι, δεν. Εκτός αν έχει φτερά στην πλάτη και να πει. Να πετάξει. Ένα zoom. Ένα zoom θα το χρειαζόταν τώρα. Όλοι θα κλαίζουν σε ένα zoom. Κυρίως ο Γκάνοβος. Πολύ κλειμάκι, θα δώσετε του κάτι στον ανθρώπου. Κατά μετά, μύτη επιτέλους. Αλλά το παίζει αρκετά σε τώρα Μπάγκορας που ήταν σε disadvantage στην αρχή. Ναι, αλλά πήρε lead, του ψήσαρε το stock γιατί δεν είχε καλό recovery, το εκμεταλλεύτηκε. Όπως και πρέπει να κάνει στην παραμύθια. Έμαθε και δυσκολεύεται πάρα πολύ στο LED τώρα που νομίζω η παραμύθια. Ένα δύο του ρόγου συγκεκριμένα. Κυρίως, ναι. Αλλά έχει μάθει λίγο το matchup ή γενικά τη ίδια ο Μπάγκορας. Οπότε έχει μια ιδέα τι να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι παίζουν. Έπρεπε να έχει πάει φάιρα. Όλοι έχουν παίξει αυτό το χαρακτήρα. Να δούμε τι άλλο. 104, βέβαια με την μήτρα έξω πεθαίνει και πιο εύκολα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει τώρα με την Pyra, επειδή είναι πολύ ρίσκη και πολύ αργή. Θα μείνει ότι ο Παπούρα έχει την επόμενη να βγει. Να κάτσει να τον ενοχλήσει μέχρι να γίνει και να κάνει κάποιο mistake. Και εκεί πέρα θα τελειώσει. Να το. Αυτό σου πει. Κακό. Ναι, δεν ήθελε καν ανάγκη να κάνει το Ντάνθρο. Ναι, δεν χρειάζεται. Πολύ καλό αυτό το game. Θα αλλάξει, τι νομίζεις, θα αλλάξει το έλτος. Λοιπόν, είτε θα πάνε άλλη πίστα και θα μείνει Aegis, είτε θα πάνε πάλι FD και θα αλλάξει χαρακτήρα. Πρέπει να βάλεις στο ρομπ, δεν μπορείς να το πας FD, φίλε, δεν γίνεται. Αν το πας FD, θα σε πάει, ειδικά με παραμόρφωση, θα σε πάει, μπορεί να σε αλλάξει, να το βάζω. Πήγανε small, σωστά. Πήγανε, νομίζω small, δεν παρατηρούσα να σου πω. Ναι. Στον Παγούρα. Λοιπόν, αλλαγή χαρακτήρα. Είναι τώρα small. Λοιπόν. Λοιπόν, Rob Bowser. Να σου πω ένα λίγο, δεν έχω δει ποτέ αυτό το matchup.
Εντάξει, δεν έχουμε παίξει τόσες φορές με το Άλκος με τον Πάπουρα. Γενικά σε stream, Bracket σίγουρα. Απλά δεν έχεις δει. Αυτή και μπορεί πριν έρθω εγώ στο community, οπότε δεν ξέρω. Και γενικά εγώ φαντάζομαι ότι... δεν το έχω δει ούτε βάλε, πολλοί σημείς ότι έχουν παίξει δηλαδή. Α, μαζί ναι. Απόλυμα από δύο χαρακτήρες μαζί. Νομίζω ότι ο Rob Nikai και κλασικά ο Bowser σε σκοτώνει 40 άμα γίνει μαλαϊκή. Αλλά πώς το λένε τώρα. Αλλά 18-118 δηλαδή. Μπορεί να το φέρει πίσω ο Bowser, αυτό είναι σίγουρο, αλλά το θέμα ξέρεις είναι. Μπορεί να είναι πιο βαρύς ο Bowser, αλλά επειδή και ο Rob είναι μεγάλος και βαρύς και επίσης, έχει και αυτός λίγο να τον σώσει εναντίον με τον Bowser, που δεν πεθαίνει σαν στα 40 όπως ένας lightweight. Τώρα νομίζω είναι καλό κύριο Χασέν. Και για τους δύο δεν είναι τίποτα σαν ο, το έφερε. Ο Bowser λογικά θα ψάξει ένα Perse bucket. Α, πολύ αργά. Θα ήθελα να το δούμε στον Άρου τον Πάπερα πάλι σε top 3. Το όχι. Οι δύο είναι ικανοί βασικά για top 3. Εντάξει, εδώ πέρα... Άπτρο. Πριν με έναν άνθρωπο, επειδή για άπειρο. Όχι, σκοτώνει αυτό. Στο ledge πάνω δηλαδή σκοτώνει. Πώς και δεν έκανε ένα εξφάς. Όχι, το κουβάλες μαζί το τζάνι. Πάπα. Εντάξει, δεν πέθανε. Άμα ήταν σε platform, ήταν κακή φάση. Κανένα φίλ. Μπράβο, γεν τέλος. Πάει, ναι. Είναι ήδη 200%, οπότε πρέπει να κάνει κάτι να τους σκοτώσει. Πρέπει να κάνει κάτι... Φούτς του, ρε. Εντάξει, δεν ήταν αυτό που περίμενα εδώ, αλλά... Ούτε είπες, ούτε είπες. Εμάν, ας λέμε ότι works. Αυτό, άμα πετυχαίνει, πετυχαίνει. Δεν είναι υπάρχει θέμα. Θα δώσω 30%. Ας το είσαι. Δεν ξέρω γιατί, νόμιζα ότι τον έπαιρνε μαζί του κάτι και λέω, είναι τρελός. Όχι. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνω, θα γυρίσει το τρόπο ο κύριος Ρόμ. Οπα! Ωρε, Bowser Dance. Super Armor. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Super Armor. Neutral, ένα στο πάνω. Έδειξε το οποίο ο Ρόλτος όταν πάει με Bowser το έχει απίστευτα άνετα. Είναι να φοβάσαι, είναι δηλαδή δεν μπορείς να είσαι καθόλου ήρεμος σε όλο το fight. Δηλαδή τρως κάτι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις από το πουθενά από τον Ρόλτος. Καλά και είναι ένας χαρακτήρας ο Bowser και FS, είναι και το mindset του Ρόλτος ότι εντάξει με χτυπάς μου κάνεις damage αλλά δεν θα με σκοτώσει εύκολα συγκρίσει με εμένα. Είναι αυτό το καλό gift που έχει ο Bowser σύγκριση με το Holocaust. Ωουουου. Είναι σίγουρα στα χεράκια του, ο Ρόμου. Έχει τα HD με χεράκια του. Ναι, αυτό το match φαίνεται να βγαίνει προς τη μεριά του Eldos. Ναι, δεν μοιάζει καθόλου καλά. Δεν ξέρω, θέλει ένα θαύμα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, Bowser, πρέπει να το κερδίσει. Πρέπει να πάρει αυτό. Όχι. Ναι. Όχι. Ένα-ένα. Αμέσως το παίρνουμε πίσω αυτό. Ωραία, πάει. Δεν γυρεύεις εδώ. Εντάξει, μην το λες έτσι, μην το κάνεις jinx. Πότε δεν ξέρεις τι θα κάνει ο Bowser. Και πάνε Golden Plains, αυτό είναι. Ο Χέλι, θα πάνε Paper Mario Stage. Θα ήθελα να παίξω ο Paper Mario Stage, αλλά έχει Walk Off, που δεν μου αρέσουν. Go Kiki Rider. Αυτό δεν έχει τελειώσει μουσική το άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει χαρακτήρα ο Ελφός, γιατί πήγε υπερβολικά καλά, δηλαδή. Ένα στόχο και το άλλο ήταν σε καλό percent, δηλαδή δεν ήταν σε κλειό percent. Ναι, ναι, όντως. Αλλά κοίτα, εκτός άμα ο Μπάμπουρας μπορεί να διαλέξει, αλλάξει, αλλά αμφιβάλλου θα πάει... Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει Μάριο ή κάτι. Όχι, όχι, δεν παίζει η Μάριο, παίζει Brawler. Αλλά ναι, μάλλον καλύτερα να μείνει Rob επειδή... Πρέπει να μείνει Rob, αλλά να... Εντάξει, safe και distance. Όχι απλά safe και distance, το τύπου να μην πηγαίνει καθόλου κοντά, γιατί... 2-3 trades από τον Bowser δεν είναι τέτοια με 2-3 trades από τον Rob. Θέλει να μείνει με 10 trades από τον Rob, τα 2 trades του Bowser. Ναι, όντως. Πήγε πάλι Blue Rob! Blow. Όχι, ας τα πλώρω. Ω, να το ξεκίνησε. Τι άλλο δεν πήγε να κάνει predict ένα dodge. Ένα air dodge ο Eldos, αλλά δεν πήγε. Ήξερα, 60%. Ναι, ξεκίνησε πάρα πολύ πιθανικά. Του είπε, δεν θα σου δώσω καθόλου ανάσα με τίποτα. Ξεχασέ το. Δεν θα κάτσαμε καν πάρεις εσύ εδώ πέρα σε αυτή την πίστα. Όχι,
Ω, περίμενα. Περίμενα, μπάκερ. Ωπα, τι ήταν αυτός. Δεν βλέπω τον τρόλο σου, Μέλκος. Χάλασε. Χάλασε. Χάλασε πάρα πολύ. Με το τέλος. Οκ, οκ. Ω, το περίμενα δεν κάνει έρδος. Το έχει κάνει, έχει κάνει τρεις φορές συνεχόμενα το side B, το μπάκερ. Όντως. Ό,τι πιο αναχωτική, ό,τι πιο αναχωτικό θα γίνει. Κάθε φορά που έχω πάει αυτή την κίνηση, θέλω απλά να το τονίσω. Είμαι σε φάση μπράβο, ρε. Βάλε μου. Ω, το ρίγκο. Βάλε μου, το τύπο βάλε μου, ξέρω εγώ, 50% damage. Ενώ εγώ απλά προσπαθώ να ανέβω από την πίστα. Ευχαριστώ, να σκαλά. Το χρειαζόσουν να παίξει το damage για να μην σκοτώσει ακόμη πιο. Κλασικό, ναι. Άλλο ένα, άλλο ένα. Μάλλον θα κάνει πίρια προ το δεν βγήκε. Τάμπρο. Δεν με θέλει να το παίρνει πολύ καλό damage. Πρέπει όμως, ναι. Πρέπει πριν βάλει damage το Bowser να κάνει το rope κάτι. Ω, το ήθελε. Το είδες που έκανε και grab. Ορίστε, free. 30 εγώ το. 54-46. Για να δούμε. Θα πει μας. Πρόλαβε το mashing. Mashing ήταν. Ναι μου ντε, είναι super massive. 150 δηλαδή. Είναι super massive. Ω, τέλος. Ωραία, πολύ καλό αυσός. Γελάει ο μπαμπουρός που να άκουσα μέχρι εδώ πέρα να πούμε. Το σατανικό γέλιο. Τσίκες μαλακία ξέρω εγώ. Ωπ. Grab. Αν θέλει να έχει ελπίδα ο μπαμπουρός πρέπει σε αυτό το stock να του βάλει σου πολύ damage. Μπορεί, γιατί αυτό θα, μάλλον θα το πάρει πρώτος ο Έλλητος. Λίγο μην στάνει το F-Shield, αλλά... θέλει τόσο πολύ να το κάνει σε Έπη. Έπη, που κάνει grab. Και ο Μπόμπρας πατάει πολύ άμυνα, δηλαδή, άμα το παρατηρήσεις. Ναι, λίγο περίπου... Ω, what! Δεν ξέρω. Το διπλό σου, δεν ξέρω. Για να δούμε. Μπορεί να κάνει... Να καταφέρει ο Μπόμπρας. Εγώ ήθελα να δω side B μέχρι το τέλος της πίστας. Ναι. Έκανε shield bait, τουλάχιστον μπορεί ο Μπόμπρας να βοηθήσει και ο στο commentary, από ό,τι έχουμε. Όντως. Όχι ρε. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Οκ, ίσως θα χρημίστηκε λίγο τώρα το παιχνίδι. Πολύ καλό damage. Αλλά ο Bowser. Αλλά ναι, ο Μπάτζετ συγκριτάω, παρέξει το δάμα. Είχε να κάνει reverse grab, κατάλαβα. Τώρα... Όχι, είναι πολύ παρέξει το πόδι. Αλλά... Ω, Βέρλι! Σκοτώνουν τα πάντα σχεδόν τώρα, δυστυχώς. Ναι, και side B τώρα πια. Δηλαδή, του τύπου... Πού είδες πάλι. My god! Πολύ καλό! Πολύ καλό. Τώρα απλά πρέπει να παίξει full. Όχι, άμα ήταν λίγο πιο πίσω. Τέλος. Α, κακώσει. Όχι. Να. Αφήσκε για τον Power. Μας λένε από τον πρόλογο πέρα ότι έχει ένα μη σύμβολο στο παιχνίδι. Ένα μη σύμβολο, αλλά μη τρίκος. Έβαλε στον Power. Ω, ούψ. Στούπιδι. 2-1. Τίποτα, ρε. Ιδιότητα. Τσίπησε άλλο στον μπάζο και λέει τέλος, πάμε ευθεία. Δεν έχει μαλλιγίες. Παραλίγο όμως να το φέρει πίσω. Αυτό είναι το καλό. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρει ο Μπάμπουρα. Καλύτερο δεύτερο μάτς από τον Μπάμπουρα. Πράσινο. Έλα, ρε. Έλα, τσακ πλακ πάντα. Πιτς. Δεν θα πω άλλο. Δεν θα πω άλλο, γιατί πω πειράξει. Θα μας πιάσει... θα με πιάσουν τα Minions. Εδώ, θα πει Nintendo από μέσα μάλακα, έτσι. Open up, FBI. Και από είναι... Banana! Και μου έρχεται ένα rumor, λέει, ότι θα κάνει τώρα με την Illumination πάλι για Zelda ταινία. Ναι. Ακούστηκε αυτό, αλλά... Δεν το έλεγα αυτό. Αλλά ρε φίλε... Oh no! Δεν γίνεται, αν πάρουν voice actors στο link, τελείωσαν όλα. Είναι κακή ταινία. Ποιος θυμάται την Prince of Persia ταινία. Την είχε δει κανένας. Την είχα δει εγώ. Μπράβο, τι έλεγα. Είμαι περήφανος για σένα. Μιλώντας για περηφάνεια. Βλέπω το ότι... Είσαι περήφανος για τον Ρόμπι Μπάμπρα. Μα είναι λίγο, ναι.
Γκρίνια, ακόμα μια γκρίνια. Δεν θέλω γκρίνια, σταμάτησε, παιδιά. Εντάξει, καλά, είναι όμως το κλασικό. Θέλω τέτοιο. Sportmanship, sportmanship. Ποιος δεν θέλει. Μεγάλο σωρό. Μη κάνει ερντότσο, αλλιώς. Μυρίζω grab, μυρίζω side B. Πολύ καλό σύντρομο από τον αλκό. Δύο τζάιρες στη σειρά. Μεγάλος ο Bowser. Τρία τζάιρες στη σειρά. Τώρα δεν ξέρω πάσα. Τώρα δεν ξέρω. Πού το τζάιρ. Δεν εξαφανίστηκε. Εντάξει, πόσο φορές θα το πετάξει. Α, το θέλε. Λίγο νωρίς όμως. Τα άλλο διάει. Η κλασικά δίκαιη κίνηση του μπάδου. Μαλακά, η κίνηση του μπάδου μου φαίνεται πολλές τόσο τσίζι. Είναι λίγο τσίζι ο Bowser. Πάπα. Έχει να κάνει άσχημα σε κάτι. Όχι, το περίμενε το backend. Πολύ κακός, σε πολύ κακό σημείο ο Bowser. Ωραία φίλε. Δύσκολο, όχι αδύνατο, δύσκολο. Θέλω να δω ένα Silbring όμως. Μ' αρέσει το Silbring. Ποιο δεν αρέσει, είναι πολύ αστείο. Ωραία. Α, ναι. Αυτή τη ζηλιά που κάνει στον άλλον Silbring και πηδάει, πηγαίνει λίγο προς τα πάνω και εσύ πηδάς στον αέρα και τους πρόβλησες κάτω από το ledge και απλά πεθαίνει. Στο 0%. Oh my god, backer. Πάρα πολύ καλό game από τον Elkom. Προσπάθεια ήταν καλή για το πρόγραμμα, αλλά λίγο δύσκολο με τον Elkom που έτσι Bowser. Το καλό με του ρόμπο είναι heavy που το παίρνει απλά, του λέει I'm heavy boy.